πρωτάθλημα με την ΚΑΠΑ 20, γκολ στο Europa League, ο τρίτος νεότερος σκόρερ στην ιστορία του θεσμού. Πες μας, πώς νιώθεις? Εντάξει, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για όλα αυτά που έχω πετύχει. Όχι μόνο εγώ, αλλά και οι συμπαίκτες μου. Με αυτούς που ήμασταν και στην ΚΑΠΑ 17 και πήραμε το πρωτάθλημα εκεί. Και αμέσως μετά στην ΚΑΠΑ 20 το πήραμε και εκεί. Εντάξει, κάναμε όλη τη χρονιά και φέτος και πέρσι πολύ καλά πράγματα. Και ευχαριστούμε τους προπονητές και όλο το team. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που πήραμε το πρωτάθλημα δύο φορές. Τα εύκολα που ήταν αυτά που είχαν μέχρι στιγμής τελείωσαν. Τώρα ξεκινάνε τα δύσκολα, καθιέρωση στην πρώτη ομάδα. Ναι, είναι πολύ δύσκολο αυτό εδώ, αλλά πρέπει να παλέψω και να πάρω μια θέση στην ομάδα, την πρώτη ομάδα. Πόσο σε έχει βοηθήσει, πόσο σε έχει αλλάξει ποδοσφαιρικά το γεγονός ότι από τα μέσα της σεζόν και μετά ουσιαστικά προπονήσαι με την πρώτη ομάδα? Εντάξει, με έχει αλλάξει πολύ, γιατί είναι πιο δύσκολα και τα πράγματα, έχει πιο πολύ πίεση. Και αυτό με βοηθάει κιόλας, γιατί πρέπει σιγά σιγά να μπαίνουμε στο κίνητρο της πρώτης ομάδας. Φανταζόσουν έτσι να κυλήσει αυτή η σεζόν? Εντάξει, φανταζόμουν να πηγαίνει προς τα εκεί, γιατί έκανα πολύ καλά βήματα και πιστεύω ότι άξια βρίσκομαι εδώ που βρίσκομαι. Συνέχεια? Η συνέχεια τώρα είναι δουλειά στις προπονήσεις, δουλειά. Και από τότε που ο προπονητής σου θα σε επιλέξει, είναι να του δώσεις 100% και να τον πεις ότι είσαι εσύ εδώ.